Ο Σίμιον είναι 73 ετών και ζει στην Ήπεθρο, κοντά στην πρωτεύουσα τη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Καλλιεργεί τη γη από τότε που ήταν μικρό αγόρι. Μόλι ολοκλήρωσε το φύτεμα από τι καλλιέργειε πατάτα φέτο και την απολύμανση του εδάφου με ασβέστη, ποτέ πριν δεν είχε αντιμετωπίσει τέτοια ξηρασία όπω αυτή του φετινού χειμώνα. Θα έπρεπε να υπήρχε περισσότερο χιόν και περισσότερη υγρασία. Αν σα βγάλω έξω στο χωράφι, θα δείτε ότι τα φυτά είναι κίτρινα, όλα έχουν επηρεαστεί. Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά μπορείτε να επεξεργαστείτε το χώμα με ορυκτά ή άλλα είδη χημικών ουσιών, δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε, ειδικά όταν καταστρέφονται τα συστήματα άρδευση. Οι χειμώνε στη Ρουμανία συνήθω χαρακτηρίζονται από χαμηλέ θερμοκρασίε και άφθονο χιόνι που προστατεύει τι καλλιέργειε και παρέχει υγρασία. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια οι αγρότε παραπονιούνται για την έλλειψη βροχή και τον ασυνήθιστα ζεστό καιρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι θερμοκρασίε κατά τη διάρκεια τη μέρα και τη νύχτα κυμαίνονται και οι καλλιέργειε υποφέρουν από θερμική καταπώνηση. Όπω μπορείτε να δείτε, τα σιτηρά έχουν ήδη γίνει ελαφρώ κίτρινα. Το έλλειμμα νερού είναι υψηλό τώρα. Απλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Κάνει πολύ ζέστη και υποθέτω ότι τα φυτά θα εισέλθουν στο βλαστικό στάδιο νωρίτερα. Οι αγρότε φοβούνται ότι ο ζεστό, ξηρό και πολύ θελώδη καιρό θα προκαλέσει απόλυε στι τάξη του 15 και 30% κυρίω για τι καλλιέργειε σίτου και λεοκράμβη. Τα φρούτα και τα λαχανικά κινδυνεύουν. Οι υψηλέ θερμοκρασίε ευνοούν την ανθεκτικότητα των παρασίτων και των ασθενειών στα φυτά και στο έδαφο. Αυτό υποχρεώνει του αγρότε να χρησιμοποιούν περισσότερε χημικέ επεξεργασίε για να αντιμετωπίσουν τι απειλέ. Είναι ακριβέ και επίση δεν είναι φιλικέ προ το περιβάλλον. Επηρεάζουν τι μέλισσε και την υγεία μα, καθώ αυτά τα εντομοκτώνα και τα λοιπάσματα μπορούν να βρεθούν στο έδαφο, στο νερό και σε όλα όσα τρώμε. 19 βαθμοί Κελσίου σήμερα, δηλαδή 10 βαθμοί πάνω από την κανονική θερμοκρασία για αυτή τη χρονική περίοδο αρχέ Μαρτίου. Αυτά τα χωράφια έπρεπε να καλύπτονται από χιόνι, αλλά δεν υπήρχε χιόνι σε όλη τη χειμερινή περίοδο. Και αυτό σημαίνει ξηρασία. Οι Ρουμάνοι αγρότε ανησυχούν πραγματικά για τη σοδιά του αυτό το καλοκαίρι.